όταν ζητούσαν να κάνουν ένα σωματείο με τη λέξη τουρκικό. Mm. Και το οριστική απόφαση του πρωτοδικείου εκεί της περιοχής απέρριψε. Έκαναν έφεση απέρριψε για το φετείο και ο Άριος Πάγος. Ξέρετε, το κέρδισαν τελικά δια του κυρίου Ροζάκη Ροζενστάιν, τον οποίον κάναμε και εμείς ως εκπρόσωπο της Ελλάδος εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Ο κύριος Ροζάκης, ο κύριος Ροζάκης Ροζενστάιν, λοιπόν, επαναλαμβάνω να ξέρει ο κόσμος έναν Έλληνα, Ροζάκη Ροζενστάιν, που είχε γράψει και ένα άρθρο στο Βήμα ότι το επιβάλλεται να είναι το αγγλικό δίκαιο να εφαρμοστεί, και όσοι δεν θέλουν το αγγλικό δίκαιο σκέπτονται εκ του πονηρού. Ο κύριος Ροζάκης Ροζενστάιν. Ροζενστάιν είναι δεύτερο όνομα. Είναι, ξέρει αυτός. Και δικαιώθηκαν για την λέξη τουρκικό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που είπε ο κύριος Ζαχαράκης έχει προβλέψει αυτά τα συμπυκνωμένα νοήματα που απέδωσε δι' αυτόν που εξέφρασε εκείνο το βράδυ στην εκπομπή σας, ήταν προφητικά. Θα τα δούμε μπροστά μας. Εμείς έχουμε πάρει μια θέση όπου είναι αναντήρητα, αδιαφυσβήτητα, ότι δεν τίθεται θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Η λέξη τουρκική θα απαλληφθεί. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να υπάρξει. Ωστόσο, πολλοί αυτοκρατορίζονται εκεί πέρα Τούρκοι, και μάλιστα υπάρχουν πλέον και οργανώσεις τοπικές, οι οποίες λένε τουρκική, ξέρω εγώ, νεολαία.